προέκυψε από τη συνέργεια των δύο ανώτατων ιδρυμάτων της περιφέρειάς μας, είναι πλέον ένα μεγάλο ίδρυμα. Μάλιστα, σε αριθμό τμήματων, είναι το 8ο από τα 24 πανελλαδικά πανεπιστήμια. Στην πόλη της Καστοριάς έχουμε 91 σχολείς, 4 τμήματα και αν όλα χοντεύσουν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα έχουμε ένα ακόμη τμήμα προσχολικής αγωγής, καθώς και ένα Ινστιτούτο Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το νέο πανεπιστήμιο, ειδικά η ακαδημαϊκή εξωστρέφεια και οι διεθνείς συνεργασίες είναι προτεραιότητα. Και η νέα Βρετανική Αρχή θα είναι αναλογός σε κάθε τέτοια προσπάθεια στα επόμενα χρόνια. Η συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερβαϊτζάν θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί μέσω του προγράμματος κινητικότητας Εράσμους, που αφορά την κινητικότητα καθηγητών, φοιτητών αλλά και διοικητικού προσωπικού για τα 3 τουλάχιστον επόμενα έτη. Επίσης, εξετάζεται η συνδιοργάνωση κοινού πρωτοχειακού προγράμματος σαν λιγά όταν το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέψει στη χώρα μας. Αυτό βέβαια αναμένεται να γίνει σύντομα. Επίσης, έχει ανανεωθεί η υπογραφή της Γενικής Ακαδημαϊκής Συμφωνίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων για τη συνδιοργάνωση κοινών διδακτορικών σπουδών, κοινών συνεδρίων και ερευνητικών προγραμμάτων. Συμφωνία η οποία αρχικά είχε υπογραφεί το 2014. Στο σημείο επίσης αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, αγαπητοί μου καθηγητές και φοιτητές, και να σας συγχαρώ για τη σημερινή μέρα. Ο τίτλος που αποκτάτε είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον ακαδημαϊκό χώρο και αποτελεί μια δικαίωση των προσπαθειών σας στα δύο αυτά τα τελευταία χρόνια. Θυμάστε τα εμπειρία λοιπόν και να θυμάστε βέβαια ότι το ταξίδι της γνώσης δεν τελειώνει ποτέ, αλλά συνεχίζεται διαβίου. Καστοριά είναι μια μικρή πόλη. Μια μικρή παραγωγικά πανέμορφη, αλλά μικρή πόλη. Αλλά σε αυτόν τον τόπο βλέπετε ότι η επιστήμη και η γνώση πολλές φορές μπορεί να είναι πράγματι ως καπανέας για άλλη ποιότητα. Και το ίδρυμα αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι είναι μια μεγάλη πλούσια κατάκτηση για τον τόπο μας. Εγώ δεν θα σταματήσω να καμαρώνω τις εγκαταστάσεις, γιατί ονειρευόμουν σε αυτή τη γωνιά της πατρίδας μας ένα σύγχρονο, πολύ σύγχρονο εκπαιδευτικό ίδρυμα, που συνεχώς αναπτύσσεται, μετατρέπεται τώρα σε πανεπιστήμιο και εύχομαι να έχει έναν πολύ καλό δρόμο. Γι' αυτό και θα έλεγα στους αδέρφους μου, που είναι νεότεροι στην πολιτική, να ονειρεύουν. Αν ονειρεύεσαι, ενώ με αυτά τα μάτια να ονειρεύεσαι, το ίδιο δεν θυμάσαι, αν ονειρεύεσαι πραγματικά, όπως και σε σένα δήμαρχε, γιατί αφορά καθένα προσωπικά με τα κοινά, τότε τα όνειρα γίνονται πράξη. Αρκετές φορές, όχι καμιά φορά, σπάνια, αλλά αρκετές φορές. Εύχομαι, κύριε Πίκανη και κύριοι καθηγητές, να συνεχίσετε με την ανάπτυξη και άλλων μεταπτυχιακών πράγματι προγραμμάτων. Και τώρα τι θέλετε και αν θέλετε αυτό το Erasmus, με γυρίσατε πολλές δεκαετίες πίσω, το 1987 ήμουν νεαρός, πολύ νεαρός τότε στο Υπουργείο Παιδείας και είχα διαπραγματευτεί το Erasmus. Ενώ κομμάτι της νεολαίας στην Ελλάδα μας κυνηγούσε. Παρατηρωμένο νόμιζε ότι μέσα από το Erasmus θα υπάρξει ο αφελινισμός της παιδείας. Τώρα, κανείς δεν το θυμάται αυτό, ότι είχα να διαπραγματευτεί το πρόβλημα και βάλουμε τη χώρα μας το πρόβλημα. Αυτό δεν έχει καθόλου σημασία. Αλλά τώρα ακόμη ικανοποιήσω ότι 60.000 νέοι πλέον μέχρι τώρα έχουν πάρει μέρος και ότι θα αυξηθούν σημαντικά τα χρόνια πέρασαν και μάλιστα όχι με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με φιλικές χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Αζερβαϊτζάν. Με αυτήν τη δόση, αν θέλετε, λίγο έτσι προσωπικής συγκίνησης και αναδρομής στα παλιότερα και στα κοντινότερα, εύχομαι και στο Πανεπιστήμιο να έχει μια εξαιρετική πορεία και θα βοηθήσουμε όλοι να έχει την καλύτερη πορεία.
Και εύχομαι και εσάς και εσείς, κολλητές και συναδέλφους σας, επανάληψη τέτοιων πρωτοβουλειών σε συνεργασία με εξαίρετους επιστήμονες, όπως αυτούς από το Πανεπιστήμιο που έχουμε σήμερα την τύχη να φιλοξενούμε εδώ. Και πάνω απ' όλα, αυτό που είπε ο Πρίτανης είναι καθοριστικό. Η γνώση, όχι μόνο δεν σταματά, δεν θεωρώ, στα 69 μου τώρα, θεωρούσα πάντα και θεωρώ ότι η γνώση είναι ό,τι πιο πολύτιμο και ό,τι πιο γλυκό μπορεί να βοηθάει κανείς. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία και στους μεταπτυχιακούς. Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές αυτού του εξαιρέτου μεταπτυχιακού τμήματος και αγαπητοί γονείς που στηρίζετε τα παιδιά σας, σας καλησπέριζω. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η Ελλάδα και ιδιαίτερα η Δυτική Μακεδονία, εδώ που βρισκόμαστε το παράθυρο του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας στην Καρτολιά, έχουν γεννιάσει εδώ και πολλά χρόνια μια στενή συνεργασία στον τομέα της παιδείας, της επιστήμης και της έρευνας. Ταυτόχρονα, αυτή η συνεργασία συνεχίζεται σε ένα άλλο πολύ σημαντικό και ευαίσθητο τομέα για το πατέρα μας, στον τομέα της ενέργειας. Προσδοκώ ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί εντατικότερα τα επόμενα χρόνια. Να είστε βέβαιοι ότι η νέα κυβέρνηση και πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα και στις άλλες φίλες χώρες, αλλά από την άλλη, παιδιά, με βήματα βοργά θα εγκαινιάσουμε μια καινούργια εποχή για την Ελλάδα, όπου θα, σε πρώτη φάση θα υπάρχουν ξενόγλωσσα, αγγλόφωνα, τμήματα στα κρατικά πανεπιστήμια και στη συνέχεια θα περάσουμε με τις κατάλληλες διαδικασίες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί η παιδεία βελτιώνει τον άνθρωπο, βελτιώνει τον πολιτισμό, βελτιώνει τη ζωή μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά και εύχομαι καλή προκοπή και πρόοδο στη ζωή τους. Τελικά όλα στη ζωή ξεκινούν από μια ιδέα. Αυτή αυτή την ιδέα οι άνθρωποι που την εκφράζουν να την πιστέψουν και να προσπαθήσουν να την υλοποιήσουν ώστε το όνειρό τους να γίνει πραγματικότητα και σήμερα να έχουμε από τα αποτελέσματα. Κύριε Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Πρίτανη του Αζερβαϊτζάν, αξιότιμη κύριε Πρέσβη, πραγματικά πιστεύω ότι η συνεργασία ανάμεσα στις χώρες μας, ανάμεσα στην Ελλάδα και το Αζερβαϊτζάν, πρέπει να είναι μια συνεργασία ουσιαστική σε διάφορους τομείς και σε διάφορους κλάδους και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε συνεργασία στην εκπαίδευση, νομίζω ότι αυτό βάζει τις βάσεις ώστε πραγματικά να πιστεύουμε ότι το μέλλον όλων μας θα είναι ιδιοφόρο. Το να υπάρχει αυτή η συνεργασία σε ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο σημαίνει ότι το πανεπιστήμιο μας σε συνεννόηση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Το γεγονός ότι σήμερα παίρνετε ένα πτυχίο, το οποίο είναι για την διαχείριση και την μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου, θεωρώ ότι σας τοποθετεί στην κορυφή των επιστημών της εξειδίκευσης που χρειάζεται η εποχή. Και ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου η ενέργεια διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί δεν ξεχνάμε ότι πλέον έχει γίνει και μόδα να μιλάμε όλοι για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της, θεωρώ ότι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες που μπορούν με γνώση να προσφέρουν σε αυτό το αντικείμενο, καθώς η ενέργεια αποτελεί μια βασική προϋπόθεση των κοινωνιών μας, θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ από καρδιάς όλους τους συντελεστές του μεταπτυχιακού. Να ευχηθώ ότι αυτό θα έχει συνέπεια και σε άλλους τομείς και να συγχαρώ επίσης τον Αγώνα, τον Ποδοσάκιο Λίμνα και όλους όσους συνέβαλαν ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικότητα το μεταπτυχιακό αυτό. Να συγχαρώ όλους εσάς για την προσπάθειά σας. Να σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομία. Πιστεύω ότι το πτυχίο που παίρνετε σήμερα είναι ένα πολύ βασικό και ισχυρό εφόδιο, το οποίο μπορεί να σας βάλει πολύ δυναμικά στην αγορά εργασίας σε αυτό το τομέα.
και θέλω να ξέρετε, από τη δική μας πλευρά, θα είμαστε αλλογοί και βοηθοί, όπου μπορεί να είμαστε χρήσιμοι. Πραγματικά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια πριν. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που σήμερα μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Και ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση, καθώς και η Καστοριά έχει πάρει ένα μεγάλο κομμάτι στη δημιουργία του Πανεπιστημίου αυτού, δημιουργώντας μια σοβαρή πανεπιστημιακή μονάδα με τα 4 εγκλήματα. Θα παρακολουθούμε και την πορεία του Πέμπτου. Εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη στη ζωή σας και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα συγκινημένη, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΦΥΣ, που με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να φέρουμε τον αγωγό και μάλιστα με κάποιους προσβεί πριν από λίγο, ήσασταν οι μοναδικοί που ήσασταν στο Αζερβαϊτζάν και Αντωνίου, που πήγατε εκεί για να μπορέσει να γίνει αυτό το έργο και να μπορέσει ουσιαστικά να δει η απαραίτητη χρηματοδότηση για να γίνει αυτό το σπουδαίο μοναδικό διηγηματικό τμήμα. Έτσι δεν είναι και εσύ τώρα. Και συγχαίρω και τον πρόεδρο του κ. Σύσκο και του Σπιτάνη για την προσπάθεια, το προηγούμενο που οργάνωσε αυτά, και το τωρινό που συνεχίζει, και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Πολιτικού Πανεπιστημίου, του Αζερβαϊτζάν, που συνέβαλαν έτσι ώστε σήμερα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Να είναι τους πρώτους, τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, την Ομοσπονδία των Μεταπτυχιακών Φοιτητών, που λόγω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του αγωγού και των χρημάτων που δίνει, μπορεί και συμμετέχει και υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που θέλω να πω σε σας, παιδιά, είναι ότι τα πάντα μπορεί να χαθούν. Αυτό που δεν χάνεται ποτέ είναι οι γνώσεις που αποκτάτε. Αυτό δεν μπορεί να σας το πάρει κανένας, δεν μπορεί να σας το προσέξει κανένας. Συνεχίστε, καλή πρόοδο, καλή συνέχεια στα όνειρα και στις φιλοδοξίες σας. Και νομίζω ότι είναι τώρα, όπως υπόθηκε και όπως προλογίσατε, η κατάλληλη ευκαιρία, η χώρα μπαίνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η χώρα έρχεται σε μια περίοδο που πρέπει το δικό σας αυτό, οι δικές σας αυτές γνώσεις να βάλετε χρήσιμες, γιατί χρειάζονται, γιατί πρέπει σε μια νέα περίοδο που πρέπει ουσιαστικά και η περιφέρεια της Μακεδονίας, αλλά και όλο το ενεργειακό, τα ενεργειακά δεδομένα της χώρας να μπουν σε νέα δεδομένα. Επομένως, οι δικές σας γνώσεις είναι απαιτούμενες για την επόμενη μέρα. Καλή επιτυχία, καλή πρόοδο, καλή πορεία στους στόχους σας. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή την τελετή ορκομοσίας. Μια τελετή η οποία αποκτά μια βαρύτουσα σημασία λόγω του ότι είναι η πρώτη αυτού του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη της φιλίας των δύο λαών, στην ανάπτυξη της ακαδημαϊκής συνεργασίας και βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα του ΤΑΠ στην περιοχή μας. Ένα γεγονός που επίσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι είναι αφενός το μόνο και το πρώτο και αφετέρου το μοναδικό στην Ελλάδα. Για τους αποφυγήσατες να μείνουν νέοι δρόμοι, μια νέα πορεία στη ζωή τους, που εύχομαι να στεφθεί με κάθε επιτυχία. Συγχαρητήρια σε όλους.